Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου Βρετάνια στα Ιωάννινα. Το πρωινό σερβίρεται στο δωμάτιο και λέω να πάρω το πρωινό μου στο μπαλκόνι. Υπερπλήρης. Μια χαρά. Βλέπω συννεφιά σήμερα, δεν πειράζει. Καλά. Το κρύο σήμερα είναι χοντρό και δεν θέλω να κρυώσω και γενικώς είναι λίγο κρυουλιάρι. Κρουασάν, σουρέκι, κέικ, κούκις, πίτες. Σωμάκι, γάλα, χυμό. Φρέσκος χυμός. Ένα καλό πρωινό είναι πάντα απαραίτητο. Ειδικά όταν έχεις μεγάλη μέρα μπροστά σου. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε το ρολόι. Είναι στην κεντρική πλατεία, στην οδό Αβέροφ. Το ρολόι αυτό έγινε κατά παραγγελία από το Οσμάν Πασά που ήταν διοικητής Ηπείρου και Αλβανίας το 1905. Εντυπωσιακό. Στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης του Ιωαννίνων διατηρείται μέχρι σήμερα μια μοναδική καστοπολιτεία, σημείο αναφοράς της πόλης, αναπόσπαστο συνδεδεμένο με την πλούσια ιστορία της περιοχής. Έχω μπει στην καστοπολιτεία, να το πω έτσι, είναι η πιο ζωντανή καστοπολιτεία στην Ελλάδα. Αυτή εδώ είναι η κεντρική στήλη, το κάστρο, το Ιωαννίνο, για να μπεις μέσα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες πύλες και εισόδους. Αποτελεί το αρχαιότερο βυζαντινό κάστρο της ελληνικής επικράτειας, με αδιάκοπη ιστορία, καθώς είναι ένα από τα ελάχιστα κάστρα στην Ελλάδα που εξακολουθεί να κατοικείται μέχρι σήμερα. Το κάστρο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Τον εξωτερικό περίβολο, τη βορειοδυτική ακρόπολη, όπου δεσπόζει το Ασλάν Τζαμί, την νοτιοανατολική ακρόπολη, με το περίφημο Ιτσκαλέ, και τέλος, την κατά αυτού καστροπολιτεία, την παλιά περίτυχη πόλη των Ιωαννίνων. Η έκταση μέσα στα τείχη του είναι 200 στρέμματα περίπου. Λοιπόν, είμαι μπροστά από την είσοδο του Ιτσκαλέ. Όπως βλέπετε πίσω μου είναι η καστροπολιτεία. Πάμε τώρα να δούμε το Ιτσκαλέ, από τους πιο σημαντικούς προμαχώνες στο κάστρο των Ιωαννίνων. Το επιβλητικό κάστρο των Ιωαννίνων, σύμφωνα με ιστορικές παρατηρίες, χτίστηκε επί αυτοκρατούρα Ιουστινιανό του Πρώτου, το 528 μετά Χριστού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την οχύρωση του Βυζαντινού κράτους. Η σημερινή μορφή του κάστρου είναι στο μεγαλύτερο μέρος έργο της εποχής της Οτομανικής Αυτοκρατορίας, με ενσωματωμένες παλιότερες βυζαντινές οικονομικές φάσεις. Η νοτιοανατολική ακρόπολη, γνωστή ως Ιτσκαλέ, δηλαδή εσωτερικό κάστρο, έχει περίπου έκταση 30 στρεμμάτων. Ήταν από τα πιο σημαντικά έργα του Άλι Πασά. Καθώς εκεί ήταν το Σεράι, αρκετά άλλα κτίρια, οποία θα δούμε τώρα, εδώ πάνω, είναι το τζαμί του Άλι Πασά. Είναι και ο τάφος εκεί του Άλι Πασά. Δύο λόγια για το Βυζαντινό Μουσείο τώρα. Δεξιά στο βάθος το κτίριο που τώρα κάνουν κάποιες επισκευές, λένε ότι ήταν το σεράι του Άλι Πασά.
κάποιοι δεν συμφωνούν με αυτό. Μετά το θάνατο του Αλί Πασά, χρησιμοποιήθηκε ως διοικητήριο, κάηκε. Μετά, κατά διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ήταν νοσοκομείο στρατιωτικό Αγίων Αναργύρων και βομβαρδίστηκε. Επίσης, άκουσα ότι εδώ μαζεύανε τους Εβραίους για να τους στείλουν στο Auschwitz από την τοπική κοινωνία. Αυτά. Εδώ είναι το Φετιχέ Τζαμί και ακριβώς δίπλα είναι ο τάφος του Αλί Πασά. Λένε ότι ταύτηκε μαζί με τη γυναίκα του, οικογενειακός τάφος. Φετιχή Τζαμί υπήρξε μέρος του συγκροτήματος του Σεραϊού του Αλί Πασά. Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκε στη θέση Βυζαντινού Ναού. Μετά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών και τη συντήρηση των τοιχογραφείων του Θόλου, λειτουργεί ως ένα ακόμα εκκλησιακός χώρος. Εκτίθενται γραβούρες, κείμενα και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα Γιάννηνα και με τον διαβόητο Αλί Πασά, τις ημέρες και τα έργα του στην Ήπειρο. Εδώ είναι τώρα και το σημείο να σας πω για τον Αλί Πασά. Λένε πως ήταν πολύ φιλάργυρος. Γι' αυτό τον λόγο άφηνε τους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων να ταξιδεύουν και να κάνουν εμπόριο. Όσο περισσότερα εμπόριο γινόταν, τόσα περισσότερα χρήματα είχε η αυτόν. Καλό είναι να πούμε ότι στα Γιάννηνα επί Τουρκοκρατίας ζούσαν χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Γι' αυτό είναι ανακατημένη όλη η πόλη. Και μπορείς να δεις πολλά στοιχεία. Πάρα πολλά. Αυτό είναι το Βυζαντινό Μουσείο. Δυστυχώς είναι κλειστό κάποιες επισκευές. Δεν πειράζει. Συνεχίζω τη βόλτα μου εγώ στην Ακρόπολη Ιτσκαλέ. Εδώ πίσω μου είναι ο πύργος του Βοημούντου. Λένε ότι οχυρώθηκε και φτιάχτηκε μάλλον στη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Άλλο ένα ενδιαφέρον κτίριο είναι το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Στεγάζεται στον δυτικό προμαγώνα του Ιτσκαλέ, που αναστηλώθηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα. Στις εντυπωσιακές υπόστηλες έτουσες του προμαγώνα εκτελήσεται η ιστορία της αργυροχοΐας στην Ήπειρο, τοπικής τέχνης με βαθιές ρίζες που φτάνουν έως και τη Βυζαντινή εποχή. Μπορείτε να το επισκεφτείτε εύκολα από την Νότια Πύλη. Απ' έξω υπάρχει δωρεάν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Λοιπόν, όλα τα κτίρια είναι κλειστά. Γιατί όμως? Γιατί σήμερα είναι Τρίτη και την Τρίτη έχουν τα ρεπό τους. Τι πάλι, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η τύχη μας, δεν πειράζει. Και το στήριο είναι 9. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα κτίριο. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά έτσι όπως το βλέπω πρέπει να ήταν χαμάμ. Αυτό ήταν η Ακρόπολη του Ιτσκαλέ. Πιστεύω να σας άρεσε. Από τους πιο σημαντικούς προμαχώνες, όπως σας είπα, του κάστρου του Ιωαννίνων. Πάμε για άλλα. Για να πας από τη μία Ακρόπολη στην άλλη διασχίζει τη Καστροπολιτεία. Η Καστροπολιτεία εδώ στα Ιωάννινα είναι από τις πιο ζωντανές. Καθώς υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν μαγαζιά, ξενοδοχεία, μπουτίκ, είναι γεμάτο και ζουν περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα εδώ. Πάρα πολύ περιποιημένα, πεζόδρομους. Οπότε θα ρίξουμε ματιά. Ήθελα και εγώ να διασχίσω, να δω τι γίνεται.
Σήμερα μία αλλάζει, μία βγαίνει ήλιος, μία σκοτεινιάζει. Λένε ότι θα βρέξει. Θα δούμε. Πάντως είναι πανέμορφο. Αριστερά και δεξιά σπίτια με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της περιοχής. Πέρασα από τα στενά. Υπάρχουν και καλντερίνια. Αν δεν ξέρεις, καλό είναι να ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο ή χρησιμοποίησα ένα GPS. Εγώ θα πάω αριστερά. Έχει και τα μπελίτσες. Λοιπόν, έφτασα στο Δημοτικό Μουσείο. Εδώ, είσοδος. Πάω να μπω μέσα. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Το καλντερίμι, όπως βλέπετε, είναι ζαγορίτικης τεχνικής. Το έχω συναντήσει και στο Πήλιο. Αυτές οι γραμμούλες εδώ με τις πέτρες, παλιά τις φτιάχνανε να μην γλιστράνε τα ζώα και οι άνθρωποι. Καλό, ε! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φυσικού μέγεθος, έτσι. Η βορειοανατολική Ακρόπολη χρονολογείται στη μεσοβυζαντινή περίοδο και στο περιμετρικό τείχος της διασώζει μέρος της οχύρωσης της ίδιας εποχής. Ταυτίζεται με το Επάνω Γουλά των μεσαιωνικών πηγών και πιστεύεται ότι εδώ υπήρχαν τα παλάτια των κατά καιρούς ηγεμόνων της πόλης. Απορώ που τα βρήκανε και πώς διατηρήθηκαν τόσα πολλά. Λοιπόν, είμαι ακριβώς στο κέντρο της Ακροπολιτείας. Αποτελείται από τον τζαμί του Ασλάν Πασά, τουρμπές και μεντρεσές. Υπάρχουν και μαγειρία, βυζαντινή πύλη επίσης. Είναι σε έκταση 6 στρεμάτων. Αυτό εδώ πίσω μου που βλέπετε πιθανόν ήταν οι κοιτώνες της θεολογικής σχολής. Πάμε να δούμε τι έχει πάνω. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της καταλαμβάνει το συγκρότημα του τζαμιού του Ασλάν Πασά που χτίστηκε το 1618 αντικαθιστώντας την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη η οποία κατεδαφίστηκε μετά την αποτυχημένη εξέγερση του 1611 με επικεφαλή τον λεγόμενο Διονύσιο τον Φιλόσοφο ή από τους εχθρούς του Σκυλόσοφος. Από το 1933 το κτίριο του τζαμιού στεγάζει το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων. Το τζαμί αποτελούσε ένα μεγάλο κιουλιέ, δηλαδή θρησκευτικό συγκρότημα, που εξυπηρετούσε τόσο τις θρησκευτικές όσο και τις πνευματικές ανάγκες των μουσουλμάνων κατοίκων της πόλης. Το τζαμί που βρίσκεται στερεωμένο πάνω στο βράχο του κάστρου ήταν κατασκευαστικά ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για την εποχή του. Ένας μεσογειακός κυκλώνας κατέστρεψε το μιναρέ στην κορυφή του τζαμιού του Σεπτέμβριο του 2018 και προγραμματίστηκε επισκευή σε αυτόν, όπου και ολοκληρώθηκε το Αύγουστο του 2019. Είμαι στο πιο ψηλό σημείο, εδώ, δίπλα στο τζαμί του Ασλάν Πασά. Ίσως έχει την ωραιότερη θέα στη λίμνη Παμβότιδας και στα Ιωάννινα. Κοιτάξτε. Και πίσω από το τζαμί του Ασλάν Πασά είναι και το μαυσολείο του Ασλάν Πασά.
Το Δημοτικό Μουσείο φιλοξενεί τρεις συλλογές αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του κάστρου κατά τη διάρκεια της μακραιώνης ιστορίας του: χριστιανική, εβραϊκή, μουσουλμανική. Φεύγω από το τζαμί του Ασλάν Πασά και πάω προς τα κάτω. Πάω να κάνω μια βόλτα στην πόλη. Πριν πιάσει η βροχή. Αλλά και να πιάσει, δεν μασάω από τέτοια. Η κυρία μου δεν είναι για τα κουνάκια εδώ. Σπορτεξάκι, ένα παπουτσάκι πιο έτσι στρωτό. Εδώ είναι τα μαγειρία που λέγαμε. Αυτές οι πέτρες εδώ που είναι κάθετες βουτάνε πάρα πολύ. Τώρα να μην γλιστρήσεις. Φοβερό κατάστημα. Παλαιά αντικείμενα. Όλα αυτά τα μικρά πραγματάκια βοηθάνε ακόμα περισσότερα να μεταφερθείς σε εκείνη την εποχή. Το αλίπασα της κεραφροσύνης. Και όχι μόνο. Γενικώς στα Ιωάννινα υπάρχει αυτό το κάτι στον αέρα. Γύρω-γύρω. Μύθους, θρύλους, βασιλιάδες, πασάδες. Αξίζει. Αξίζει. Ασυζήτητη. Το Σοφαρί Σεράι ήταν ένα σημαντικό κτίριο της ύστερης τουρκοκρατίας. Στέγαζε κατά μία άποψη τη σχολή υπηκού του Αλί Πασά. Πρόκειται για ένα επιβλητικό, λιθόχτιστο κτίριο με κάμαρο σκεπαστό ισόγειο. Σήμερα μετά την αναστήλωσή του στεγάζει τα γενικά ιστορικά αρχεία των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερα και πριν, υπάρχει και η εβραϊκή κοινότητα εδώ. Πίσω μου είναι η είσοδος της συναγώγη που λέγεται Καχάλ Κάντος Ιασάν. Εδώ είναι κλειστή, αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Η Εβραϊκή Συναγωγή στα Γιάννηνα είναι ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της πόλης. Συνήθως είναι κλειστή, καθώς η μικρή πλέον εβραϊκή κοινότητα της πόλης δεν έχει το απαραίτητο αριθμό μελών που προβλέπουν οι θρησκευτικές παραδόσεις για την τακτική της λειτουργία. Η Συναγωγή στα Γιάννηνα είναι ένα επισκέψιμο ιστορικό χώρο ανοιχτό σε όλους. Θα χρειαστεί ωστόσο να επικοινωνήσετε με τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης για να υπάρχει κάποιος να σας ανοίξει και να την επισκεφτείτε. Η πολιτιστική ιστορία της πόλης με τους μεγάλους πεζογράφους και ποιητές, τα καλλιτεχνικά και πνευματικά δρόμενα που διοργανώνονται όλο τον χρόνο δίνουν την ευκαιρία για μια γνωριμία με τις ρίζες της πνευματικής παράδοσης της Ηπείρου. Οι διαδρομές μέσα στην πόλη, τα πολλά αξιοθέατα και τα μουσεία, τα θαυμαστά κτίρια και ολόκληρο το ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσεις. Καλημέρα. Ωραία κρουασάν. Βρίσκομαι στο κατάστημα αρτοποίηματα, μάλλον Ιολντάσης. Είναι στην κεντρική λεωφόρο Αβέροφ. Είναι ένα παραδοσιακό αρτοποιείο με καινούρια όψη. Υπάρχει τα πάντα. Καφεδάκι, ψωμιά, γλυκά, παγωτά, τα πάντα όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, μάστορα? Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Μεσβόκ. Δεν πειράζει. Το εργαστήριο. Τα πάντα παρασκευάζονται εδώ. Ωραία μπισκότα, φουλουράκια αλμυρά. Σάντουιτς, παραδοσιακά γλυκά. Όλες οι παραδοσιακές πίτες. Εδώ, χορτόπιτα, κυρόπιτα. Τα πάντα όλα. Ό,τι θέλετε. Αξίζει. Κάντε μια στάση. Είτε έρχεστε στα Γιάννηνα, είτε φεύγετε. Πάω για άλλα.
Είμαι στο Πέραμα. Είναι ένα χωριό 10 με 15 χιλιόμετρα μακριά από τα Ιωάννινα. Υπάρχει ένα φοβερό σπήλιο και πολύ διάσημο. Και αυτό θέλω να το επισκεφτώ και να σας το δείξω. Και αυτό εδώ είναι το τρενάκι που ξεκινάει κάτω από την πλατεία του Περάματος, του χωριού, και σε ανεβάζει μέχρι πάνω. Έχει λίγο ανηφορίτσα αυτό. Εντάξει, καλή σκέψη. Πάμε πάνω. Έχω ραντεβού με τον Γιώργο Δουκάκο, που είναι προϊστάμενος του σπήλιο Περάματος, για να μας κάνει μια ξανάγκηση. Αγαπητέ Βασίλη, εδώ βρισκόμαστε στην είσοδο του σπηλαίου. Ναι. Είναι η πρώτη στάση που γίνεται στα γκρουπ στους επισκέπτες και γίνεται μια γενική ενημέρωση για το σπήλαιο Περάματος, το οποίο αριθμεί 1,5 εκατομμύριο χρόνια και το οποίο ανακαλύφθηκε από τον Ζεύγος Πετροχύλου το 1956, που τέθηκε σε λειτουργία. Η διαδικασία της εξέβρεσης του σπηλαίου διήρκησε περίπου 4 χρόνια. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 με τον πόλεμο από χωριανό κτλ. Λοιπόν, και είναι ένα από τα καλύτερα κοσμήματα σπηλαιολογίας σε όλο τον κόσμο. Προχωράμε. Προχωράμε, ναι. Εδώ που βαδίζουμε τώρα είναι η πιο στενή διαδρομή, λόγω της μορφολογίας. Είναι το μόνο χαμηλό κομμάτι μέχρι τη μεγάλη αίθουσα, που θα πάμε παρακάτω στην αίθουσα των αμακτών. Εγώ είμαι 1,65, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εσείς ψηλοί, αγαπητέ μου. Απλά ήθελα να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι το ύψος περίπου. Εγώ σκύβω. Συνήθως δεν έχω τέτοια προβλήματα. Wow, είναι εντυπωσιακή. Και επίσης έχει και ζέστη. Θερμοκρασία, Βασίλη, είναι σταθερή στους 18 βαθμούς. Χειμώνα, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουμε δροσιά και το χειμώνα έχουμε ζέστα. Γιατί είναι η θερμοκρασία σταθερή. Μάλιστα. Για αμαία δυστυχώς δεν είναι εφικτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει καινούργια διαδρομή. Απίστευτη. Οπότε Γιώργο, αυτή είναι η κυρίως αίθουσα. Αυτή είναι η κυρίως αίθουσα. Αυτό ποιο είναι το... Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ταλαγμίτης του σπηλαίου, που χρονολογείται 1,5 εκατομμύριο χρόνια. 1,5 εκατομμύριο χρόνια. 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Ας πούμε λίγο και στους τηλεθεατές και στους φίλους που παρακολουθούν. Ποια είναι η διαφορά, ποιοι είναι σταλακτήτες και ποιοι είναι σταλαγμίτες. Οι σταλαγμίτες είναι από κάτω προς τα πάνω και οι σταλακτήτες πάνω προς τα κάτω. Ναι. Για να δημιουργηθεί ένα χιλιοστό σταλαγμίτη διαρκεί χρόνια. Μάλιστα. Και ωραία εξέδρα εδώ βλέπω. Πάμε να δει. Η έκταση της αίθουσας αυτής είναι περίπου στα 600 τετραγωνικά. Επειδή έχει το διάκοσμο των σταλαγμιτών και σταλακτητών, γι' αυτό την ονομάσανε αίθουσα των αμακτώρων, οι πετρόχυλοι. Τις ονομασίες που έχουν δώσει οι πετρόχυλοι είναι ότι οι σταλακτήτες έχουν κάποια μορφή, σταυρός παρακάτω, μεγάλος σταλακτήτης, νούπαρα, χεμονιά, δάσος. Είναι δηλαδή η τοποθεσία στη αίθουσα, τους δώσαν την ονομασία οι πετρόχυλοι. Το σπήλαιο Περάματος είναι το μοναδικό σπήλαιο στον κόσμο που έχει 19 είδη σταλαγμιτών και σταλακτητών. Όταν τα άλλα σπήλαια έχουν μέχρι 7-8 είδη σταλαγμιτών. Άρα αυτό εδώ είναι το μεγάλο. Φεύγουμε τώρα από τη μεγαλύτερη αίθουσα και συνεχίζουμε δηλαδή στο υπόλοιπο κομμάτι της ξενάγησης, το οποίο κάθε στάση είναι και διαφορετική. Ενημερώνεται ο επισκέπτης και θαυμάζει τη φύση. Γιατί εδώ η φύση δημιουργεί, Βασίλη. Και δημιουργεί χωρίς να παρέμβει ανθρώπινο χέρι. Είναι σημαντικό αυτό που λέω.
Η φύση έχει κάνει θαύματα, ναι. Αλλά πρέπει να πω και εγώ ένα συγχαρητήρια για την κατάσταση που έχετε. Γιατί το προσέχουμε, ναι. Τερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου λίγο για τα νούφαρα που συνεχίζει πιο κάτω. Η λίμνη με τα νούφαρα είναι πιο κάτω. Στη λίμνη με τα νούφαρα τι είναι δηλαδή. Παλιά ήταν ότι επειδή είναι νερά και τέτοια, οι επισκέπτες λέγανε οι ξαναγοί ότι αν εδώ μου ρίξετε ένα κέρμα, υλοποιείται μια ευχή. Στο Σπήλαιο, στη λίμνη με τα νούφαρα γενικά και σε άλλα σημεία του Σπηλαίου, γυρίστηκε η ταινία Αστέρο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Τότε η ταινία γυριζόταν στα Γιάννενα, ένα μεσάωρο περίπου γυρίστηκε μέσα στο Σπήλαιο. Κατάλαβα. Πάμε να προχωρήσουμε. Να είμαστε καλά. Πες μου λίγο γενικές πληροφορίες. Η διαδρομή, η τουριστική διαδρομή είναι 1100 μέτρα. Τα εισιτήρια κυμαίνονται 7 ευρώ το ατομικό, 5,5 το ομαδικό και 3,5 το φοιτητικό και το μαθητικό. Τέλεια. Είμαστε το πιο φτηνό Σπήλαιο σε εισιτήρια, Βασίλη, παγκοσμίως. Εδώ που είμαστε, βλέπουμε το σταυρό, ο οποίος έχει διαμορφωθεί όπως η φύση τον έχει διαμορφώσει, Βασίλη, και εκπλήσονται όλοι οι επισκέπτες από το θαύμα της φύσης. Γλυφάδα, μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Καλές γιορτές, όλες καλά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, είμαστε καλά. Αυτό ήταν λοιπόν το Σπήλαιο Καράβατος. Πάμε για άλλα. Φεύγω από τα Γιάννηνα και ανεβαίνω σε Γοροχόλια. Εδώ είναι το τζαμί, το... Φεύγω από την βορειοανατολική Ακρόπολη, Βίτς Καλέ, και πάω στην νοτιοανατολική Ακρόπολη. Ανάκτορα του Αλή Πασά. Επίσης, κατά διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, μαλακιά. Πίσω από το φοιτητικό, πίσω από την ξανάγκηση μάλλον μέσα, κατόπιν συνεννόηση με το... με την ανάλογη υπηρεσία. Σήκωσε το λίγο πάνω. Πιο πάνω. Πάμε. 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 Περίμενε, βγαίνει μια το πλάνο. Έλα, ναι. Πάμε, πάμε. Περίμενε. Στάσου. Να βγούμε μία. Όπως είσαι. Πάμε. Σε πρωτεία. Οκ. Ένα λεπτό. Ναι. Και ο σκοπός της επίσκεψης. Και ο σκοπός του. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι κάνεις, Βασίλη, πώς πάμε. Γεια. Δεν πειράζει, όχι, 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 έτσι πάρε τα φρύ. Ρε Δίνα, λέω τραγούδι και εσύ μου γυρνάς την πλάτη. Δεν ακούς τι λέω από τον Κωνσταντίνο, όμορφη, να τραβήξεις το κανάλι και εσύ φεύγεις. Εγώ είμαι Κωνσταντίνο. Και αυτή είναι η Αργυρό. Αργυρό τραγούδι, πες μου δημοτικό τραγούδι, Αργυρό δεν έχουμε ρε. Κοίτα ομορφιά θα λέμε Αργυρό εμείς. Πες μου. Να δούμε αφού τραγουδάμε επαγγελματικά, τι. Άρε, δεν έχω. Παιδιά, λίγο, κάνουμε λίγο μια συνέντευξη, παιδιά, γι' αυτό δεν έχει κάμερα και παιδιά. Έλα, ξέρω. Πώς. Δεν έχω πρόβλημα, έχω τελειώσει. Ευχαριστώ.
Λοιπόν. Άγγε το λεωφορείο της. Όλα στα Γιάννηνα. Καλό, ε.